Ένα νεκρό είναι ο απολογισμό του τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί τη Δευτέρα στην περιοχή Τράχηλα, στην Κίσαμο Χανίων. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίο έχασε τη ζωή του μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων. Ο ανήλικο τραυματίστηκε σοβαρά όταν το δίκυκλο, το οποίο επέβαινε μαζί με τον 15χρονο αδελφό του, συγκρούστηκε με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίε τη Ερτ Χανίων, ο 17χρονο είχε κάνει αλλεπάλληλε προσπεράσει σε διπλή γραμμή. Η μοιραία ωστόσο στιγμή προκλήθηκε από τον γαλλική υπηκότητα οδηγό ενοικιαζόμενο αυτοκινήτου που επιχείρησε να κάνει παράνομη αναστροφή χωρί καν να ελέγξει την κίνηση όπω φαίνεται και στο βίντεο. Παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειες των διασωστών, ο 17χρονο δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Πληροφορίε αναφέρουν πω και οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων κατέβαλαν προσπάθειε να τον επαναφέρουν. Όμω για το άτυχο παιδί ήταν ήδη αργά. Ο 15χρονο αδελφό του θύματο, που επέβαινε στη μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε επίση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά ορθοπαιδικά τραύματα. Νεκρό βρέθηκε το μεσημέρι τη Δευτέρα ο 62χρονο Ιταλό τουρίστα που είχε χαθεί από το βράδυ του Σαβάτου στο φαράγγι των Χοχλακιών Σιτία. Ο Ιταλός αναζητούνταν από το βράδυ του Σαβάτου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του ενώ βρισκόταν στην περιοχή. Είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, την πυροσβεστική και εθελοντέ με τη σύνδρομη ελικοπτέρου αλλά και ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο άντρα προσπάθησε να περάσει το φαράγγι με συνθήκε ακραίου καύσωνα το μεσημέρι του Σαββάτου και έκτοτε αγνοούνταν.